Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που είμαι σαν την Ελιστάη κάθε φορά. Ντάν από πάνω, μικρόφωνα. Και μη σα πω, όχι, θα σα πω, θα σα δείξω βασικά. Δεν αντέχω. Ντάν, κουβέντα τη μουδιά. Κοιτάξτε με λίγο, δηλαδή σα παρακαλώ. Κάτσα και χτυπάει και τα τηλέφωνα από πίσω. Κοντρόλ! Έτοιμοι βεβαίω, βεβαίω έτοιμοι, πάντα έτοιμοι. Γεια σα κυρίε και κύριοι, τι κάνετε και πώ είστε άλλο ένα λαχταριστό βίντεο παρέα μαζί μου. Το προηγούμενο ήταν όντω λαχταριστό. Ήταν καναπέ με τη Γιώτα στην κουζίνα. Είδα ότι σα άρεσε πάρα, πάρα πολύ και μου είπατε ότι θέλετε καναπέ με τη Γιώτα από εδώ και πέρα στην κουζίνα. Θα πρέπει να το μετονομάσω. Α, ναι, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό που πα να κάνει. Ναι, θέλω να με βλέπω εδώ μπροστά. Αλλά θα πρέπει να το μετονομάσω σε κουζίνα με τη Γιώτα γιατί θα πρέπει να μαγειρεύω για να φτιάχνω γλυκά κάθε φορά. Καλό, σ' άρεσε, σ' αρέσει. ήμουν σίγουρη. Λοιπόν, Όσοι είστε καινούριοι σε αυτό το κανάλι, πουλάμε πάρα πολύ τρέλα εδώ πέρα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί του subscribe. Και εσεί που βλέπετε στα μουλοχτά και μετά δεν σα αρέσουν οι απόψει μου και αυτά που λέω και πάτε και με κάνετε vlog στο Instagram, κάντε και εσεί ένα subscribe γιατί μόνο εδώ θα με βλέπετε. Και πατήστε και το καμπανάκι να είναι τσιριχτό σαν τη φωνή μου όταν ανεβάζω καινούργια βίντεο. Πάμε τώρα στο βίντεο να σα πω και τι έχουμε σήμερα. Αγαπημένα προϊόντα σώματο. Ήταν ένα δύσκολο task αυτό, όπω είναι και τα καλλιντικά. Απλά πραγματικά δεν χρειάστηκε να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Άνοιξα το μαγικό του βλάπι του μπάνιου και είπα: Τι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση, τι ανακυκλώνει όλη την ώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και βουαλά, τα έφερα. Πάμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσω με κρέμες σώματος και με ένα λάδι σώματος, να πω σε αυτό το σημείο ότι μενα μου αρέσει να αναμειγνύω και τις κρέμες με τα λάδια μερικές φορές ε, και ούτω καθεξής τα φοράω και ξεχωρίστα τα φοράω και μαζί για να πετύχω τον σκοπό. Πάντα έχω έναν σκοπό εγώ, να το θυμάσαι αυτό. Θα ξεκινήσω με ένα brand το οποίο το δείχνω συχνά πυκνά και στο instagram. Είναι τα Body Lotion Evnia. Έχω ξεχωρίσει τα δύο αγαπημένα μου αρώματα είναι το Midnight Dream, το οποίο πραγματικά σε 10 μέρες έχει μείνει πάρα πολύ λίγο μέσα και το Zen Baby Powder. Έχω και το Midnight Dream, το οποίο είναι ένα dry oil με shimmer, λίγο πιο σκούρο, για μένα που κάνω solarium και το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Θέλω όμως λίγο να μιλήσω πιο πολύ για τις κρέμες σώματος. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένες κρέμες, κάτι το οποίο εγώ να ζητώ να είμαι ειλικρινής σε όλες τις κρέμες σώματος, είναι αυτό το κάτι που θέλω είναι, και πέφτουν στη διάβα μου, είναι αυτό εδώ πέρα. Θέλω να είναι πολύ ελαφριά οι υφοί του, να έχουν έντονο άρωμα το οποίο δεν θα φεύγει για πολλές ώρες, μέχρι να ξανακάνω μπάνιο αν γίνεται, και να απορροφούνται άμεσα έτσι ώστε να μην αφήνουν λιπαρό φινίρισμα. Το έχω βρει αυτό και στι δύο αυτέ κρέμε. Πραγματικά είμαι σοκαρισμένη την πρώτη φορά. Λέω εντάξει, Μέχρι που τι τελείωσα και πήρα τι επόμενε. Τώρα, πάμε στο Dry Oil Shimmer. Το οποίο μυρίζει και αυτό. Είναι το με την οπότε έχει το ίδιο άρωμα. Ένα άρωμα συγκλονιστικό. Θέλω να σα το δείξω. Θα σα δείξω όλα τα λάδια που έχω εδώ πέρα για να βλέπετε και την υφή. Είναι σε σπρέι, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπορείς να το ψεκάσεις απευθείας στο σώμα σου. Είναι όντως dry. Εγώ το αναμειγνύω με την κρέμα μου για να μην είναι τόσο, πώς να το πω, χωρίς να ακουστεί κάπως, γιατί χρησιμοποιώ και κάτι λέξη εγώ, οι οποίε είναι άκομψες. Ρε παιδί μου, να μην είναι τόσο υγρό, γλιτσέρο. Καλά τα λέω εγώ μετακράζουν. Αλλά να έχει αυτή την ωραία τη λάμψη. Αυτό γίνεται συνήθω τι βραδινέ ή τι πιο special ώρε. Το καλοκαίρι και μόνο του. Εννοείται προϊόντα για όλα τα link. Θα τα βρείτε κάτω από εδώ, στο κουτάκι τη περιγραφή. Ξέρω συχνά λέω, όλα τα προϊόντα τουλάχιστον τα βάζω. Γι' αυτό δεν είπα πολλά. δια υφή, όλα ίδια, όλα τέλεια. Απλά μυρίζει baby powder. Τι φως αυτό το σημείο, πάλι. δεν έχουν επιταλή, θα βγουν το βράδυ, το βράδυ, θα πω. Indeed. Πάμε σε μια σειρά σώματο, η οποία προφανώ δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το βίντεο. Λόγο γίνεται για τα body desserts, τα πανακότα και τα fluffy marshmallow ε, hydrating body mousse και φυσικά για τα shower gel από organic shop. Τα τρώμε, τα τρώμε. Όταν σα λέω τα τρώμε, εννοώ τα τρώμε. Αυτό είναι άδειο. Είπα να το φέρω για να το δείτε πόσο άδειο είναι. Τα τρώμε και εγώ και η Κατερινά, γι' αυτό και ο Να πούμε ότι είναι kids friendly. Είναι συγκλονιστικά προϊόντα. Το το shower gel πάρα πολύ δροσιστικό, πάρα πολύ καθαριστικό εννοείται. Ε, ενδείκνεται και για παιδιά. Τα body mousse είναι πλούσια σε υφή, απορροφούνται όμω πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα και έχουν συγκλονιστικά αρώματα. Δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε ποιο από τα δύο ε, θα πήγαινα πιο πολύ και τα δύο μου αρέσουν το ίδιο. Εννοείται η Κατερίνα είναι το fluffy marshmallow γιατί τελειώνει πάντα πρώτο, γιατί το χρησιμοποιεί και εκείνη. Κυρίω. Τα shower gel, πάρα πάρα πολύ ωραία προϊόντα, πάρα πολύ. Ίσως τα νούμερα ένα αγαπημένα μου από την Organic Shop σε κομμάτι σώμα. Πάμε σε κάτι καινούριο, το οποίο δεν το έχω πάρα πολύ καιρό. Το έχω περίπου μία εβδομάδα στο σπίτι. Είχα δείξει το PR πακέτο όταν μου ήρθε από ένα ακόμα αγαπημένο μπραντ, η Λαούτα, ελληνική εταιρεία. Συγκλονιστικά προϊόντα. Τα περισσότερα προϊόντα τη μου αρέσουν πάρα 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 πολύ και του αγαπώ πάρα πολύ που πάντα μου στέλνουν τα καινούργια του προϊόντα. Θέλω να μιλήσω για το Winter Glow Body Butter και για το Winter Glow το Natural Body Oil. Τα συνδυάζω συγκεκριμένα πάντα μαζί, όχι για κάποιον λόγο, μου αρέσουν και ξεχωριστά, αλλά μαζί μου αρέσουν ένα τσικ παραπάνω. Αυτό θέλω να σα πω μέσα σε μία εβδομάδα το έχω λιώσει, καθώ μου τελείωνε αυτό και δεν είχα προλάβει να πάω να πάρω backup, οπότε έλειωσα αυτό εδώ πέρα. Γιατί ήρθε και όταν κάτι έρχεται το οποίο μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, πάντα το δοκιμάζω μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων. Λοιπόν, είναι με 98% natural συστατικά. Με βότανα ελληνικά και διάφορα βούτυρα και έλαια. Έχει πλούσια υφή, έντονη υφή. Μυρίζει βότανο, αλλά όχι αυτό το βαρύ, το δυνατό. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Η υφή είναι αυτή. Δεν είναι υδαρές Και μου αρέσει να το κάνω εγώ υδαρές με το Winter Glow. Τώρα, το Winter Glow δεν είναι dry oil. Είναι body oil, κανονικό λάδι. Γι' αυτόν τον λόγο μου αρέσει να το φοράω με την κρέμα. Το Winter Oil, έχει μία μυρωδιά από άλλο πλανήτη, από άλλο κόσμο και θέλω λίγο να σας δείξω την λάμψη του, την κάνανε λίγο πιο λευκή, μάλλον για να ταιριάζει στο χειμωνιάτικο vibe. Παρ' όλα αυτά, στο δέρμα αφήνει ένα πολύ ωραίο φινίρισμα περλέ και πραγματικά αυτός ο συγκλονιστικό συνδυασμό ήταν ακαταμάχητος για φέτο και τον φοράω αυτή τη στιγμή όταν βγαίνω τα βράδια στο σώμα μου. Τώρα έχω βάλει αρκετή ποσότητα για το χέρι μου, γι' αυτόν τον λόγο ίσως θα το δείτε λίγο κάπως. Δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά δεν έπρεπε να εφαρμόσω τόσο πολύ, αλλά θέλω να το βλέπετε. Γι' αυτόν τον λόγο είπα να το δοκιμάσουμε. Ε, τώρα δεν ξέρω αν στην κάμερα θα φανεί το αποτέλεσμα. Πάντω, αλήθεια σα λέω, είναι ό,τι πιο ωραίο φοράω το τελευταίο διάστημα. Μπράβο, Λαούτα, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξανά αγοράσω. Λοιπόν, τώρα σίγουρα θα μου πει, Μωρή, πόσα φρόνουτρα και διαφορετικέ. Κρέμε σώματο έχει. Και θα σου απαντήσω εγώ ε, πάρα πολλά. Πάει πάντα ανάλογα τη διάθεση. Πάει πάντα ανάλογα το event. Σε βλέπω τι κάνει. κανόνισε να το βάλει αυτό παράλληλα στο βίντεο για να δούνε όλοι τι κάνει. Λοιπόν, πάει πάντα ανάλογα τη διάθεση και το mood. Πραγματικά, ένα από τα top νούμερο ένα αγαπημένα μου μπουζι και φάνση προϊόντα σώματο είναι τη Rituals, που είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου brand. Συνήθω μου αρέσει να αγοράζω το μεγάλο το κουτί, το κουτί δώρου ουσιαστικά, το οποίο έρχεται μαζί με ένα κερί και ένα diffuser. Αυτό μου αρέσει συγκεκριμένα να το έχω από το χειμώνα και μετά πάντα στην κρεβατοκάμερά μου. Το αγαπημένο μου άρωμα είναι το Ritual of Sakura που μυρίζει rice milk και cherry blossom. Πρέπει να σας δείξω λίγο την υφή από αυτά τα συγκεκριμένα τα προϊόντα. Βγα... Βασικά θα πρέπει να πληθώ μετά, αλλά δεν βαριέσαι. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Βγαίνει η γέλη και με το που κάνεις τη γέλη με λίγο νερό γίνεται αφρός, ναι. Με αυτόν τον αφρό, όσο τον τρίβεις, κάνεις όλο το σώμα. Αυτή η ποσότητα που σας έδειξα, το λατρεύει και η Κατερίνα, αλλά δεν την αφήνω να το κουμπάει. Αφενός γιατί είναι λίγο ακριβούτσικο, αφετέρου γιατί το βλέπεις σαν παιχνίδι και γεμίζει όλο το μπάνιο με αφρό όλα τα τζάμια. Όχι, Καταρίνα, δεν παίζουμε με τη rituals. Αυτό έρχεται με ένα πάρα πολύ ωραίο. Βασικά, αυτό έρχεται και με ένα. Ε, πείτε το. Scrap, το οποίο δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλη fan. Έρχεται το body butter, το οποίο το λατρεύω. Δεν ξέρω πραγματικά πόσα τέτοια έχω τελειώσει. Ξαναλέω, είναι η δουλειά μου. Πρέπει να τα δοκιμάζω για να σα δίνω την άποψή μου. Παρ' όλα αυτά, όμω, είμαι λάτρη τη περιποίηση και τη ομορφιά. Οπότε έχω πάρα πολλά τέτοια προϊόντα και ανάλογα τα γούστα, τα κέφια, το μήνα, την εποχή. Δοκιμάζω. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά τα έχω στο μπάνιο μου. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό συγκεκριμένα πρώτη φορά πριν δύο χρόνια Χριστούγεννα το είχε η αδερφή μου στο μπάνιο τη και το δοκίμασα και από τότε πραγματικά το ερωτεύτηκα. Πάρα 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 πολύ ενυδατικό το body butter. Να πούμε ότι το βρίσκουμε στα σεφορά και στα άτικα γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το βρίσκει ε, παντού. Συγκλονιστικά και τα αρώματα τόσο στο αφρόλουτρο όσο και στο body butter μένουν Ωρε ατελείωτε. Πάμε σε ένα προϊόν του σούπερ μάρκετ και του Hondo Center. Είναι τη Nivea και να πω ότι είμαι τεράστια, τεράστια, τεράστια φαν τη Nivea, ειδικά στο σώμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η body lotion που έρχεται σε pump. Είναι η Aloe και Hydration. Πιο πολύ όμω από όλε, όλε, όλε μου αρέσει Νομίζω έχει τρει ή τέσσερι. Έχει μια σκούρα μπλε η οποία είναι πάρα πολύ παχιά. Μ' αρέσει το αρωμάτ, μ' αρέσει το πώ ενυδατώνει. Δεν συστεχνώνει όμω πάρα πολύ. Είναι για το πολύ μετασολάριου και την πολύ ηλιοθεραπεία. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο. Μ' αρέσει το ότι έρχεται σε παμπ και σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Είναι στιγμέ που το θέλω λίγο πιο ενυδατικό. Και μετά υπάρχει και το ενδιάμεσο που είναι λίγο γαλάζιο. Και νομίζω ότι έχει και βούτυρο καριτέ μέσα. Κάτι, κάτι έχει σε βούτυρο. Το οποίο είναι το αγαπημένο μου όλον. Oh, πολύ ενυδατικό. Απορροφάται άμεσα. Τέλεια μυρωδιά μου έχουν τελειώσει, δεν τα ξαναγόρασα γιατί έχω τόσο και έχω και αυτό ακόμα. Τα κάνει πραγματικά όλα και το καλοκαίρι πάντα κάνω double moisturizing στο σώμα. Πάντα πρώτα μετά το μπάνιο, θα το βάλω εκείνο γιατί μου δίνει ένα πολύ έτσι boost ενυδατικό στο σώμα μου και μετά βάζω και τα άλλα. Γενικά φορτώνομαι με προϊόντα περιπλήσει και αυτά πάρα πολύ εύκολα τα βρίσκουμε σε όλα τα σπορμάκε, στα Honda Center και ούτω καθεξή. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να είχα βάλει πολλέ κατηγορίε σώματο, θα μπορούσα να είχα βάλει ε, μάσκε σώματο, θα μπορούσα να είχα βάλει. Ε, προϊόντα για την κυταρίτη, αλλά λέω να κάνω διάφορες ενότητες και τώρα είμαστε πιο πολύ στην ενυδάτωση, στη λάμψη και στο πλήσιμο. Από την λάμψη δεν θα μπορούσε να λείπει το Shine Up, το οποίο να πω ότι είναι και για πρόσωπο αλλά και για το σώμα. Είναι βλουτισμένο με υλουρονικό οξύ και καφέινη, το λέω πιο πολύ για το πρόσωπο, ξυπνάει όλο το είναι δηλαδή και ενυδατώνει η συνάμα. Και ταυτόχρονα θέλω να σας δείξω τι άλλο κάνει. Λοιπόν, δεν έχω βέβαια πάρα πολύ εκτεθειμένο, όπως το όπως θα δεν ξέρω, σώμα έξω, οπότε θα γίνει άλλο ένα ψέκασμα στο χέρι. Είναι το bronze και είναι και το pearl. Θα τα ψεκάσω στα χέρια μου, ανακοινούμε πάρα πολύ καλά και πέραν της ενυδάτωσης που μας χαρίζει, μπορούμε να το ψεκάζουμε στο πρόσωπο πάνω από το μακιγιάζ, πριν το μακιγιάζ. Ε, σαν τελευταίο βήμα, ας πούμε, στο body routine, στεγνώνει και αφήνει μια πολύ ωραία ανεπέστατη λάμψη του ενήλικα. Αλλά να στεγνώσει ένα λεπτό, γιατί προ το παρόν βλέπετε μόνο ένα βρεχμένο πράγμα, γιατί όπω πάντα υπερέβαλα λίγο με τον ψεκασμό μου. Όσο στεγνώνει αυτό, να σα πω ένα tip για του επαγγελματίε από επαγγελματία προ επαγγελματία. Όταν έχετε βάψει μπουστο και έχετε βάλει πολύ ποσότητα ή σα έχει κολλήσει, ή δεν σα έχει στρώσει ή δεν σα έχει απλώσει καλά τα προϊόντα, το προϊόν που έχετε βάλει. Μπορείτε να ψεκάσετε αυτό από πάνω, είτε το πειράξετε είτε όχι. Αυτό υγροποιείται, παράλληλα και λάμψη και και γίνεται όλο λίγο πιο glowy, πιο healthy, πιο sexy και αυτή η λάμψη του ενήλικα που μου αρέσει να μεταδίδω και να λέω. Και έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα δεν μου αρέσουν και οι υπερβολέ ω προ τη λάμψη και αυτά. Δεν θέλω χοντρό κοκοτσάν γκλίτερ. Αυτό έχει μια πολύ ωραία λάμψη. Πραγματικά μικρό κοκκού λάμψη, τα οποία απλά χαρίζουν αυτή την ωραία τη λάμψη και όχι την λίγο πιο τυποποιημένη που δεν αντέχω να βλέπω. Κυρία Γιώτα, Πες. έχουμε κωδικού για σε σάνι που θα βγουν και άλλα προϊόντα. Δεν θα λέμε κιόλα. Άμα την αγοράσει Αν έχουμε κωδικού στο site. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή δεν του ξέρω απ' έξω, παιδιά, αλλά υπόσχομαι αυτή τη φορά, αλλά θέλω να μου το θυμίσει. Αν έχουμε κωδικού στο site, κάτω από τα link, θα του γράψω και του κωδικού από κάτω. Ναι, ντά. Πάμε σε άλλο ένα προϊόν Organic Shop, Natura Siberica Organic Shop. Είναι τα Body Shimmer Oil, είναι τέσσερα. Εγώ έχω φέρει τα δύο, τα δύο αγαπημένα μου. Είναι το Rose and Litchi και το Gold Yoyomba και Shea Butter. Το ένα έχει ένα περλέ ροζουλί. Φινίρισμα. Το άλλο έχει ένα χρυσοπό, κάπω τσιγκινοφινίδισμα. Είναι πάρα πολύ ενυδατικά. Το ένα είναι κανονικό λάδι, το ένα είναι dry oil. Όλο το καλοκαίρι έλαμπα κι άστρα αυτά με αυτά τα λάδια. Σε μίξη με κάποιο κόμμα που θα σας δείξω σε λίγο. Ενώ μία το ένα, μία το άλλο. Τώρα έχω φέρει κι άλλα στη συλλογή μου, οπότε κάθε μέρα θα με βλέπετε ένα στράφτο και να λάμπω με κάτι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίε οι συσκευασίε. Είναι sleek, είναι κομψέ. Χωράνε πραγματικά σε κάθε τσάντα μέσα και σε κάθε χειραποσκευή και βαλίτσα. Μόνο ω τι χειραποσκευέ 100 ml. Οριακά περνάνε και στι χειραποσκευέ των αεροπλάνων. Πρέπει να τα έχετε το καλοκαίρι για να είστε ενυδατωμένοι, αλλά να λάμπετε κιόλα. Δηλαδή και ενυδατώνουν και λάμπουν. Δηλαδή και ομορφιά και περιπίση. Τα κάνουν όλα συγκλονιστικά προϊόντα. Και η Organic Shop βγάζει όλο και πιο συγκλονιστικά προϊόντα, ό,τι πρέπει και για τώρα για τι γιορτέ, γιατί δεν λάμπουμε μόνο το καλοκαίρι, αλλά λάμπουμε όλο το χρόνο. Με φοβερά συστατικά. Δοκιμάστε τα πραγματικά. Αυτά τα λατρεύω. Και μια και είμαστε στη λάμψη, να πιάσω ίσως το πιο ακριβό προϊόν εδώ στη συλλογή, το οποίο δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα το βρείτε, γιατί νομίζω ότι κυκλοφορεί μόνο το καλοκαίρι. Είναι το Dior Solar, The sublimating, sublimating, Oil. Εγώ το συγκεκριμένο προϊόν το φοράω από το Πάσχα που κυκλοφορεί μέχρι τη λήξη του καλοκαιριού. Έχω backup 3, οπότε το φοράω και το χειμώνα. Είναι ένα λάδι σώματο και μαλλιών. Είναι πραγματικά dry. Έχει μέσα ζύστο και σε μίξη με όλε τι κρέμε. Αυτό το βλέπει και από το πλανήτη Άρη. Από το φεγγάρι, αν θε το βλέπει. Το βλέπει στην κάμερα. Είναι σοκ. Τέλεια μυρωδιά. Τέλεια! Επειδή είναι και για τα μαλλιά, ειδικά το καλοκαίρι όταν ακουμπάει πίσω πλάτη που ενυδατώνε σε φουλ, δεν κάνει καθόλου λιπαρότητα. Έχει την πιο ωραία μυρωδιά, το πιο συγκλονιστικό άρωμα ever. Και φτωχά τα λόγια, γιατί νομίζω ότι δεν θα το βρείτε. Οπότε ξαναθυμίστε το μου το καλοκαίρι. Τι να πω εγώ, θα πάω στη Γερμανία με εβδομάδα και τέσσερι μέρε στο Λονδίνο. Οπότε θα απουσιάζω λίγο, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα υπάρχει vlog. Γιατί έχω πει ότι όταν πηγαίνω διακοπέ από εδώ και πέρα πραγματικά θα τα κλείνω όλα. Εκτό από το Instagram που θα είμαστε λίγο χρυσουλίτσε. Συνεχίζω με ένα προϊόν τη Bonaire Beauty, είναι το Bliss Shimmering Body Milk. Ένα μικρό disclaimer εδώ πέρα. Σοκεδέω, χρωματιστή body lotion, με λάμψη. Όταν απλώνεται αφήνει και λίγο χρώμα. Οπότε ένα τσίκι παραπάνω σε μαυρίζει. Πολύ ωραία λάμψη στο τέλο. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Μ' αρέσει να την ενισχύω πάντα ένα τσικ παραπάνω με κάποιο λάδι και να την κάνω ακόμα πιο bomba grande ή να ψεκάζω και το shine από, από πάνω. Οπότε να έχουμε όλη αυτή την ωραία μπουζι λάμψη του ενήλικα με το πλά και το σύν του. Αλλά αυτό που μου λείπει από τη συγκεκριμένη κρέμα και το λέω ανοιχτά, παρόλο αυτά δεν σταματάω να τη χρησιμοποιώ ποτέ, έχω μια κούτα στο σπίτι. Αλήθεια, χωρί υπερβολή. Αν δεν πιστεύετε, θα την κάνω story. Είναι ότι ναι, την φορά όλο το χρόνο, ποτέ μόνη τη. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μου δίνει την ενυδάτωση που χρειάζομαι. Θεωρώ ότι τα κάνει όλα τέλεια, στεγνώνει, δεν κολλάει, έχει λάμψη, έχει χρώμα, έχει τα πάντα όλα αλλά μου λείπει λίγη ενυδάτωση. Γι' αυτό πάντα θα την αναμίξω με μια καθαρά ενυδατική λοσιόν, κρέμα, body butter ή οτιδήποτε ή και με ένα λάδι. Αν θέλω πολύ πολύ ενυδάτωση, γιατί έχω πολύ ξηρό δέρμα στο σώμα μου. Κατά τα άλλα, σοκ. Και ολοκληρώνω αυτό το βίντεο με επίση μια χριστουγεννιάτικη πρόταση που έρχεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο κουτί το οποίο όμω πέταξα. Τη φλα που βρίσκουμε στην beautypin.gr. Έχει 4 Christmas boxes που είναι και πάρα πολύ ωραία για δώρα. Να πούμε ότι είναι vegan και cruelty free τα προϊόντα. Ενδείκνονται για όλε τι ηλικίε, από πολύ μικρού μέχρι πολύ μεγάλου. Σε πολύ super cute κουτιά. Συνδυάζουν πολλά και διάφορα προϊόντα. Και έχω ξεχωρίσει εγώ το κουτάκι το οποίο φέρνει δύο συγκεκριμένα peeling σώματος, το ένα μυρίζει apple pie και το άλλο μυρίζει cinnamon roll και έχει και ένα body butter με το ενίοτε άρωμα ή έχει και ένα body butter που νομίζω ότι μυρίζει glue vine. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, δεν θα το ξανακάνω demonstrate τώρα γιατί το έκανα πριν σε ένα story και πλενόμουν 100 ώρες, δεν είναι κακό αυτό, είναι κακό για το χέρι. Για το σώμα είναι ό,τι πρέπει. Χοντρό κοκό. Ε, κομματάκι μέσα για το σκραπ Παράλληλα όμω, πάρα πολύ ενυδατικό το υγρό στοιχείο μέσα, που όταν το ξεπλένει, σου αφήνει ένα βελούδινο, φουλ ενυδατωμένο δέρμα. Πραγματικά, οριακά δεν χρειάζεται να βάλει και κρέμα μετά. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει την τέλεια πολέτσι, παράλληλα ενυδατώνει και αφήνει και το υπέροχο άρωμα. Ξαναλέω, τέλεια ιδέα για δώρα για τώρα για τα Χριστούγεννα και αντίστοιχα το body butter εν Αλλά ξαναλέω, από μόνο το peeling κάνει τη δουλειά. Εσύ α τα έχεις όλα, μπορεί να θέλει ένα επιπλέον boost ενυδάτωσης. Θε μου τώρα κατάλαβα ότι είμαι πορωμένη και με τα προϊόντα σώματο. Θα κάνω και με μαλλιών τέτοιο. Γενικά μου αρέσει η περιποίηση και νομίζω αυτό το έχετε καταλάβει. Θέλω από κάτω να μου πείτε γενικότερα ιδέε, τι άλλα προϊόντα θα θέλατε να δείτε ή να κάνω ένα extend τύπου προϊόντα για σύσφυξη, για χαλάρωση, για το σώμα, κάποιες μάσκες ή ίσως κάποιες θεραπείες ή και πιο έτσι προχώ προϊόντα, ε, body makeup και ούτω καθεξής. Θα μου άρεσαν πάρα πολύ και... Το μικρόφωνο, ξέρω, μην το πει, μην με κοιτά έτσι, μου χρήτσα. Περιμένω λοιπόν τι ιδέε σα. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like και να μου αφήσετε ίσω και ένα σχόλιο από κάτω. Όσοι είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι δεν έχετε κάνει subscribe ακόμα, Χρυσουλίτσα, κάντε τώρα ένα subscribe. Δεν σα κοστίζει τίποτα και εμένα μου δίνει πάρα πολύ χαρά. Βρείτε με και στο TikTok και στο Instagram, κάτι είναι όλα τα στοιχεία, μαζί με τα προϊόντα και οποιονδήποτε εκδοτικό κώδικο έχω από οποιαδήποτε, ναι ναι μην κάνει έτσι, οποιαδήποτε εταιρεία και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω στο επόμενο μου βίντεο. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. One.